Πάμε κυρίες και κύριοι να καλησπερίσουμε τον αθλητικό μας συντάκτη, τον Κυριακό Καλπακίδη, για να μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα και τι ακριβώς θα συμβεί στην περιοχή μας. Καλησπέρα, Κυριακό. Καλησπέρα, Χρήστο. Βέβαια, το ρεπορτάζ το ακούσαμε. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι το πρωτάθλημα αναβάλλεται για αυτή την Κυριακή για την Super League, ενώ η Football League και τα αεραστεχνικά πρωταθλήματα, γάμα εθνική δηλαδή που λέμε και τα αεραστεχνία, mm-hmm. θα γίνουν κανονικά. Είναι ένα μέτρο, δεν θα το έλεγα μέτρο, είναι μια υφυπουργού, η οποία δεν νομίζω ότι θα δώσει λύσεις. Θα πάει λίγο πίσω το πρωτάθλημα. Βέβαια, το να σταματήσει ένα πρωτάθλημα δεν μπορεί να δώσει λύσεις, διότι δημιουργεί περισσότερα προβλήματα. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι έχουμε σοβαρά προβλήματα στο αθλητισμό γενικά και ειδικά στο ποδόσφαιρο, θεσμικά προβλήματα, πολιτικά και παραγωγικά. Πρέπει να βάλουμε το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο, αλλά δυστυχώς ξέρετε, αυτό το Υφυπουργείο Αθλητισμού έχει φάει πολλούς υφυπουργούς χρόνια τώρα. Δεν μπορούν να περάσουν έναν νόμο, να περάσουν τους νόμους οι οποίοι ψηφίζονται από τη Βουλή. Αυτό είναι το θέμα. Δεν χρειάζονται αναβολές των πρωταθλημάτων. Χρειάζονται να βάλουν τους νόμους να λειτουργήσουν και να πασούν αυτά τα μέτρα που ψηφίζονται. Δυστυχώς, την ώρα που ο κύριος Κοντονής έκανε τις δηλώσεις, είχαμε επεισόδια στη Λαμία σε αγώνα Football League. Χρήστο, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Δεν πιστεύω ότι θα αλλάξει κάτι. Όλα αυτά είναι ημίμετρα. Πρέπει να αλλάξει ριζικά, αν θέλουμε να το βράσουμε. Ριζικά πρέπει να αλλάξει, να αλλάξουν οι άνθρωποι. Δεν νοείται να είναι πρόεδροι και μεγαλομέτωχοι ομάδων εδώ και 20 χρόνια στο ίδιο στο θόκο του Προέδρου του Μεγαλομετόχου, χρόνο να λένε ότι οι ομάδες μπαίνουν μέσα και αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν κύκλο εργασίας 50.000 και 100.000. Δηλαδή, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Και σε άλλες χώρες, όπως είναι στην Αίγυπτο, να πούμε ότι έχει διακοπεί 40 μέρες το πρωτάθλημα mm-hmm. και ξεκινάει τώρα την Κυριακή και κλεισμένο των θυρών, διότι είχαμε 19 νεκρούς. Πόσο πρέπει τελικά αυτή η πολιτεία να ξεκινήσει? Πολλά και βαθιά τα προβλήματα του ποδοσφαίρου, Κυριακό. Το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε διακοπή στα τοπικά πρωταθλήματα. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε βεβαίως και την Παρασκευή. Βεβαίως θα τα πούμε την Παρασκευή, αλλά επειδή έχουμε κάνει πολλά τραπέζια τηλεοπτικά εδώ στη Δίνον τηλεόραση, χρόνια τώρα δεν βλέπουμε να τίποτα. Όλα είναι ημίμετρα. Κυριακό, σας ευχαριστώ πολύ. Ναι. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.